Βλέπω. Ωραία, ναι. Έχουμε εδώ σκουλαρίκια, κότσους, γυαλιά, πράγματα. Έχουμε βάλει εδώ κορσέδες, μπλούζες, φορέματα. Μιλάμε, γίνεται το layering εδώ πέρα. Έχω κάνει ένα μικρό layering. Mm-hmm. Και για πού το έχεις κάνει αυτό το μικρό layering? Γιατί, εγώ ντύθηκα έτσι, γιατί έμαθα πρόσφατα ότι έχω μια ετεροθαλή αδελφή. Και θα πάμε μαζί για φαγητό. Σε ένα μαγαζί στο Φάληρο. Είναι η πρώτη φορά που τη βλέπεις? Είναι η πρώτη φορά, ναι. Α, και θα είστε οι δυο σας? Θα είμαστε οι δυο μας. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, ε. Καλά, σίγουρα έχω... Θέλω να δω πώς είναι γενικά. Δεν είχα βέβαια ποτέ την ευκαιρία να τις μιλήσω. Έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι η άποψή σας τώρα για αυτό το κόνσεπτ σε σχέση με αυτό το στυλ της Χριστιάνας. Πάμε στο δύο της Νικόλ. Χριστιάνα μου, ναι. Πηγαίνεις εκεί που θες να πας, δηλαδή θεωρώ, ναι, ότι είσαι κατάλληλη για την, ναι, για την ώρα και την περίσταση. Mm-hmm. Απλά δεν μου αρέσει το styling τόσο. Τι είδες αρέσει? Μου αρέσει το μέσα φόρεμα και το πάνω μπλουζάκι που έχεις βάλει. Ναι. Δεν μου αρέσει το κίτρινο. Αυτό. Ναι. Mm. Δεν μου αρέσει το κίτρινο. Γιατί? Γιατί είναι τελείως άλλης λογικής. Ευχαριστώ. Δεν κάθεται και καλά πάνω σε αυτό το... Δεν ξέρω, μου χτυπάει πάρα πολύ παράξενα. Ναι. Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω. Μου χτυπάει πάρα πολύ παράξενα. Το πάνω το ζακετάκι μου αρέσει. Νομίζω όμως το ήθελα σε ένα νούμερο μεγαλύτερο. Ναι. Και η τσάντα σου μου αρέσει. Ναι. Μακιγιάζ πολύ ωραίο. Mm-hmm. Και το μαλλί. Ναι. Αλλά δεν βρίσκω ότι... Έγινε ότι είναι και κάτι, ξέρεις, wow, κάτι ιδιαίτερο. Δεν με τρελαίνει τόσο πολύ. Εντάξει, είναι ένα look. Δηλαδή, τι επιπλέον ήθελες? Σου πάει το λευκό. Mm. Δεν ξέρω, ίσως να παίξεις με χρώματα κι άλλα, με κάποια prints διαφορετικά. Μου φαίνεται λίγο μίζερο. Μάλιστα. 1,8 είναι ο μέσος όρος. Πηγαίνει στους κριτές και, ναι, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Και λέω να ξεκινήσει την κριτική, Χριστιάνα, ο κύριος Κουλός. Μάλιστα. Πάνω τι φοράς, αγάπη μου? Α, ναι. Φοράω αυτό το κορσέ μπλουζάκι, από μέσα αυτή την μπλούζα. Ναι. Να τη βγάλω, να τη, ναι, δείτε. Ναι, βγάλω να τη δούμε, να καταλάβουμε. Ναι. Αυτή είναι εδώ. Κοιτάς κάπου, είναι κάποιος εκεί, σε περιμένει? Όχι, α, βγάζω το τζάκετ μου. Κάπως έμεινες για λίγη ώρα. Τα λευκά, ωραία, μια χαρά. Απλά θεωρώ ότι ο κορσές από πάνω δεν προσθέτει κάτι στην εικόνα, παρά την μπερδεύει χειρότερα. Ενώ αυτό που φοράς από μέσα είναι πολύ ωραίο. Μένα, ναι, μου αρέσουν αυτά τα λίγο ρομαντικά. Βέβαια, σαν ύφασμα δεν έχει σχέση με το κάτω. Μόνο το χρώμα. Ναι. Επίσης, το πανωφόρι που φοράς είναι ανοιξιάτικο. Ναι. 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 Σε αυτό το ρομαντικό, λοιπόν, που πας να κάνεις την ρομαντική εμφάνιση, θα ήθελε ένα άλλο πανωφόρι ή έστω ένα πλεκτό να το συμπληρώσει, χωρίς, επαναλαμβάνω, αυτό το κορσέ, χωρίς, ναι, αυτά τα παπούτσια τα οποία είναι πολύ γραμμικά και σκληρά για αυτή την εμφάνιση και χωρίς αυτή τη τσάντα, η οποία είναι business πολύ, είναι για πόλη, είναι για κάτι άλλο πράγμα και δεν ταιριάζει με την εμφάνισή σου. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Συγγνώμη κιόλας, νέο κορίτσι. Κοριτσάκι μου, μπορώ να βαθμολογήσω? Του 2000. Εσύ να μιλά, μπορώ, κοριτσάκι. Y2K εγώ. Ναι, 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 ναι. Ναι. Ηλιάνα μου. Χριστιάνα μου. Αρχικά να πω ότι έχετε αρχίσει και μαυρίζετε στα τελευταία επεισόδια και σας πηγαίνουν πολύ ωραία τα ανοιχτά χρώματα. Δηλαδή, φαίνεστε έτσι πιο... Μας φαίνεται μια ωραία αύρα, έναν ωραίο αέρα.
Τώρα αυτά που φοράς το μπούστο μαζί με το φόρεμα, καταλαβαίνω ότι είναι σατέν και τα δύο, απλά έχουν διαφορετική ένταση. Αυτό είναι που ξεφοντάρει, κάνει το κίτρινο να ξεφοντάρει τόσο πολύ πάνω στο φόρεμά σου. Συν αυτά απ' έξω που έχεις φορέσει, που είναι business και τα δύο, δηλαδή και εγώ αυτό το σακάκι το βλέπεις πιο άνετα. Σε ένα λόγο με μια παντελόνα, με αυτή την τσάντα, με αυτά τα παπούτσια, με ένα πουκάμισο, το απλό, το basic για να πας στο γραφείο σου, παρά συνδυασμένα με αυτά που φοράς αυτή τη στιγμή. Θα σου βάλω λοιπόν 1-2. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα πάμε στον κύριο Κουδουνάρη. Το φόρεμα μέσα φαίνεται να δείχνει πολύ ωραίο. Φόρεμα δεν είναι? Ναι, φόρεμα. Ωραία. Δείχνει πολύ ωραίο και αλήθεια είναι ότι σου πάει. Τώρα ο κορσής από πάνω κάπως εγκλωβίζει τα μανίκια και νομίζω ότι αντί να το αναδεικνύει, κάπως το καταπιέζει λίγο. Ναι. Τα μανίκια μπορούν να πέσουν λίγο. Αυτό εδώ. Καταπιέζει πάνω. Κάτω νομίζω. Καλύτερα έτσι. Λοιπόν, ωραία. Κοίταξε, εάν και από μέσα φοράς κάτι άλλο. Μπλούζα. Ναι. Αυτό είναι η μπλούζα, δεν είναι το φόρεμα. Ωραία. Κοίτα, αυτά δεν μπορώ να σου πω ότι είναι κακά έτσι όπως είναι. Δεν είναι καθόλου ωραία τα παπούτσια και τον τζάκετ. Το θα μπορούσε να βάλεις έναν τζιν για να το χαλαρώσεις, να το κάνεις λίγο πιο cool, ας πούμε, παρά να βάλεις αυτό το κοντό σακάκι που είναι και λίγο μίζερο και χαλάει τη σιλουέτα σου όλη. Και θα μπορούσε να το ρίξεις στους ώμους σου ή αν είχες μία τζιν καπαρτίνα και έβαζες flat παπούτσια, θα ήταν ωραίο look αυτό. Ναι. Ναι. Γιατί η σιλουέτα, ξέρεις, είναι πολύ. Αγκαλιάζει πολύ το σώμα σου. Είναι ένα μήκος που δεν σου πάει εύκολα εσένα αυτό. Δηλαδή θέλει να κάνεις ωραίο layering και με το πανωφόρι και να φοράς σωστά παπούτσια. Αυτά τα παπούτσια δεν σου πάνε καθόλου, Χριστιανά. Okay. Είναι δικά σου? Δικά μου είναι, ναι, τα έχω ένα χρόνο περίπου. Τέλεια, κάνε τα δώρο. Ευχαριστώ. Χριστιανά, 5,8. Ωραία. Μπορείς να επιστρέψεις κι εσύ. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.